Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, μετά από πολύ καιρό, στη σειρά πώς σε λένε ψαράκι, πού θα σε βρω, πώς θα σε πιάσω, θα αναφερθώ για ένα ψάρι που είναι ψαράς άλλων ψαριών και οι περισσότεροι θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι στη σκλεμπού ή πεσκανδρίτσα ή βατραχόψαρα όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Και με άλλες ονομασίες σε διάφορα μέρη της χώρας μας, έτσι. Η πεσκανδρίτσα είναι ένα ψάρι το οποίο από μορφολογία παίρνει πλην, αλλά από νοστιμιά παίρνει άριστα, έτσι, είναι απίθανος μεζές. Λοιπόν, το ονομάζουν ψαράλων ψαριών γιατί χρησιμοποιεί μια κερατοειδής απόφυση που στην άκρη έχει ένα σαλοφείο και γι' αυτό είναι και η οικογένεια, ανήκει στην οικογένεια των λοφιοειδών, και αυτό το κουνάει αναπεριόδους και δελεάζει τα ψάρια της περιοχής και τα πιάνει, τα καταπίνει. Θα μου πεις, καλά, μα δεν τη βλέπουνε. Φυσικά και όχι, δεν τη βλέπουνε. Γιατί με τα στιθιά τα πτερύγια που είναι σαν τα πόδια του βατράχου, και γι' αυτό έχει και το όνομα βατραχόψαρα, αναφέρονται οι περισσότεροι, έτσι, τα κουνάει με τέτοιο τρόπο ώστε να χωθεί μέσα στο ναμόδι ή λασπόδι βυθό, εκεί που συνήθως ζει και εκεί που θα τη συναντήσουμε, σε βάθος από 20 έως 1000 μέτρα, και αφού κρυφτεί καλά καλά και αφήσει μόνο το στόμα απ' έξω και τα ματάκια της, κουνάει αυτή την απόφυση και προσπαθεί να δελεάσει τα ψάρια να πάνε κοντά. Λοιπόν, το επιστημονικό της όνομα είναι Lophius piscatorus, αν θυμάμαι καλά, και το μέγεθος που φτάνει ένα ενήλικο ψάρι είναι περίπου 1 μέτρο και 32 κιλά, αλλά έχει αλλοιευθεί στον Ατλαντικό, γιατί εκτός από τη Μεσόγειο είναι και στον Ατλαντικό η περιοχή που μπορεί να τη συναντήσουμε, 2 μέτρα και 57 κιλά. Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι ότι το καλύτερο κομμάτι του ψαριού είναι το σηκώτι του. Είναι τρομερός μεζές. Και αυτοί που το πιάνουν κατά τύχη, συνήθως από άγνοια το πετάνε. Λοιπόν, μην πετάξετε ποτέ το σηκώτι της πεσκανδρίτσας, είναι το κάτι άλλο. Είναι το φουάγκρα των θαλασσινών, έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πώς αναγνωρίζουμε την πεσκανδρίτσα, έτσι. Λοιπόν, η πεσκανδρίτσα είναι ένα τεράστιο κεφάλι, πλακουτσωτό, οστέινο, έχει τα ποδαράκια από κάτω, από φύσης απάνω σαν λοφία, σαν φύκια, τα δόντια στο στόμα, τεράστιο στόμα, καταλαμβάνει τα 2/3 του κεφαλιού, το άνοιγμά του είναι σαν να ανοίγει μια παγίδα για αρκούδες και να ξανακλίνει ένα δόκανο, και τα δόντια του είναι έτσι όπως τα βλέπετε, έτσι, μπαίνει το ένα πάνω ανάμεσα στο άλλο. Λοιπόν, και έχει μια πολύ μικρή ουρά που ένα ψάρι σαν σταγόνα, θα το έλεγα, πεπλατισμένο μπροστά. Αυτό που τρώγεται από το όλο το ψάρι είναι τα μάγουλα, όπως σας είπα, και η ουρά, η οποία δεν έχει πάρα πολλά κόκαλα, έχει ένα κεντρικό μονάχα και είναι απίθανη. Με όποιον τρόπο και να την κάνεις, μικρή, αν είναι, κάνεις σουπίτσα, μεγάλη, κάνεις το κεφάλι σούπα, αφού αφαιρέσεις τα μάγουλα και την ουρά και παίρνεις ένα πολύ ωραίο ζωμό, και τα μάγουλα μαζί με την ουρά τα κάνεις στο φούρνο στη λαδόκολλα. Γεύση σαν να τρως αστακό, άλλο πράγμα. Εγώ στη ζωή μου μια φορά έχω συναντήσει και αλίευσα
πες Κανδρίτσα, τότε που πήγαινα με το Μάκη και με τον κουμπάρο μου τον Βασίλη τον Καλογερόπουλο στα διαπόρτια και σε μια βαθιά βουτιά έσκυσα ένα λαβράκι στο καρτέρι, έφυγε από μένα, κατέβηκε πιο κάτω και ο Μάκης ακολουθώντας το έκανε τη βολή και πετυχαίνοντας το ψάρι στα 20 συν μέτρα ντουμάνιας ο βυθός. Είχε πετύχει κατά λάθος η βέργα που πέρασε το λαβράκι στο κεφάλι μια πεσκανδρίτσα η οποία αν θυμάμαι καλά ήταν 12 ή 14 κιλά, είναι πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για 30 χρόνια πριν περίπου, 28-30 χρόνια πριν, και θυμάμαι ότι ρίξαμε 3 ψαροντούφεκα να τη φέρουμε απάνω, έλυσε το μουλινέ και σιγά σιγά να τη φέρουμε απάνω, κατέβηκε ο Βασίλης ο Καλογερόπουλος και δευτέρωσε και ερχόμενο στα πιο ρηχά ρίξα και εγώ μια τιμητική βολή απάνω εκεί στο θηρίο. Και όταν την ανεβάσαμε στο φουσκωτό, μετά από μια ώρα περίπου που βγήκαμε και πάνω για να γδυθούμε, πήγα να περάσω από πάνω της για να σηκώσω την άγκυρα και την πάτησα. Και με το που την πάτησα έκανε ένα, ενώ ήταν τελειωμένη, ήταν και καλά εκείνη την ψόφια, και ξέρασε 3 λαβράκια, 2 λαβράκια τέτοια τα οποία ήταν σε άριστη κατάσταση και ένα λαβράκι ακόμα που ήταν μισοδιαλυμένο μαζί με νερά. Απίστευτο πράγμα. Δεν ήθελες να το δεις αυτό το ψάρι με τίποτα, είναι πανάσχημο, δεν υπάρχει πιο άσχημο ψάρι από αυτό, αλλά η νοστιμιά του δεν περιγράφεται. Να μην μακρηγορώ. Πώς ψαρεύεται? Τυχαία με ψαροντούφεκο, αν είμαστε τυχεροί. Τις περισσότερες φορές πιάνετε σε παραγάδια για στα βαθιά, για άλλα ψάρια με ζωντανό δόλωμα και τυχαία πάλι μπορεί να πιαστεί σε σιρτοκαθετή ή σε κοντοφύλακα ή ακόμα και σε tie rubber δολωμένο ή και σε ζόκα δολωμένο, δολωμένη με σουπιά ή καλαμάρι. Άλλες φορές μπλέκετε στα δίχτυα βλέποντας τα ψάρια να σπαρταράνε αν τα δίχτυα έχουν πέσει κοντά εκεί που ενεδρεύει ή κατά τη μετακίνησή της από τον ένα τόπο στον άλλον. Συνήθως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι κρυμμένη και κατά τη διάρκεια της νύχτας βγαίνει για να μετακινηθεί. Δεν έχει ταχύτητα, είναι τόσο αργή που δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί το σχήμα της δεν της δίνει αεροδυναμικότητα. Αλλά αν κινδυνεύσει ή αν δει λία, το πως ανοίγει το στόμα και το πως πετάγεται και το ξανακλίνει είναι απίθανη ταχύτητα. Και εγώ που ασχολιόμουν με τα ενηδρία είχαμε και μικρά βατραχόψαρα διακοσμητικά τα οποία ναι μεν δεν είχαν το πλακουτσωτό σχήμα της πεσκανδρίτσας, ήταν πιο στρογγυλεμένα, έμοιαζαν με μικρά σφουγγάρια και χρησιμοποιούσαν και αυτά αντένες για να δελεάσουν γαριδούλες ή μικρά ψαράκια που τα ταΐζαμε. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Γεια σας.